Δύο μηχανισμοί παράγουν διαφορετικών ειδών φτώχε. Ο ένα μηχανισμό είναι η υποανάπτυξη, η έλλειψη ανάπτυξη. Ή αν θέλετε, η αρνητική ανάπτυξη. Σε κάποιε περιπτώσει. Θυμόμαστε το η φτώχεια θέλει καλοπέραση της παλιά ψωροκόστενα που έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ ωραία και στι Η Αιθιοπία. Η Ανατολική Ευρώπη. Όλε αυτέ είναι περιπτώσει, αυτέ οι τρει περιπτώσει, όπου απλώ δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν επενδύσει, δεν υπάρχει εκβιομηχάνηση, δεν υπάρχει κινητικότητα. Αποτέλεσμα είναι μια αποτελμάτωση ή όπω στην περίπτωση τη Ανατολική Ευρώπη, τη εκβιομηχάνηση, μια αρνητική εξέλιξη όπου η απασχόληση μειώνεται, οι επενδύσεις μειώνονται και γενικότερα η κοινωνία καταλήγει σε ένα τέλμα από το οποίο μόνη της δεν μπορεί να ξεφύγει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες παράγεται ενδογενώς μεγάλη φτώχεια, η οποία χαρακτηρίζει και το χτες και το σήμερα και το αύριο μια τέτοια κοινωνία. Έως ότι και εφόσον υπάρξει ποτέ ανάπτυξη που σαν μια άτμο μηχανή θα σύρει την κοινωνία μέσα από αυτό το τέλμα της φτώχειας. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός όμως παραγωγής φτώχειας. Και αυτό είναι η ανάπτυξη. Και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και παράδοξο. Πώ μπορεί η ανάπτυξη να δημιουργήσει φτώχεια. Από τι πρώτε μέρε τη βιομηχανική επανάσταση στη Βρετανία, στο 18ο αιώνα, και αν δεν θέλετε να πάμε τόσο πολύ πίσω, α πάμε στην Κίνα σήμερα. Όπου έχουμε μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση. Όποτε υπήρξε βιομηχανική επανάσταση, παρήχθη παράλληλα με το εργοστάσιο, με τα μηχανήματα, με τον αυτοματισμό, με τον πλούτο, με τα έργα υποδομής, παρήχθη μια πρωτόγνωρη νέας μορφής φτώχεια. Η φτώχεια που συνηφαίνεται, συμβαδίζει, συμβιώνει με την παραγωγή διαδικασία, με τις επενδύσεις, με τα φουγάρα των εργοστασίων, με τους ήχους των τρένων. Η φτώχεια που ζει κάτω από τις γέφυρες, η φτώχεια που χαρακτηρίζει τους μισθωτούς, οι οποίοι είναι στο πλαίσιο μιας οικονομικής ανάπτυξης εγκλωβισμένοι σε πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, όλα αυτά χαρακτηρίζουν τις βιομηχανικές κοινωνίες σε όλα τα πλαίσια και σε όλες τις μορφές ανάπτυξής τους. Ας πάμε στη δεκαετία του 80 και του 90, όχι στην Κίνα, αλλά στη Βρετανία, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Ιρλανδία. Σε αυτές τις α, αγγλοκελτικές χώρες, στις οποίες παρατηρήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια η πιο σημαντική βελτίωση των στατιστικών στοιχείων όσο αφορά το εισόδημα, τόσο το συνολικό, όσο και το κατακεφαλήν. Ραγδαίος πλουτισμός χαρακτηρίζει αυτές τις αγγλοκελτικές χώρες, από το 1980 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, υπάρχει αύξηση τη φτώχεια σε αυτέ τι χώρε. Με παράλληλη μείωση, σημαντική μείωση τη ανεργία. Α πάρουμε τι ΗΠΑ. Ένα 38 χτυπητό παράδειγμα. Από το 1984, το κατακεφαλήν εισόδημα σε πραγματικέ τιμέ, χωρί να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό, έχει αυξηθεί στι ΗΠΑ πάνω από 40%. Το κατακεφαλήν εισόδημα. Το εισόδημα όμως του Αμερικανού πολίτη που βρίσκεται στο μέσον της κατανομής του Αμερικανικού εισοδήματο, δεν έχει αυξηθεί καθόλου. Για την ακρίβεια έχει υποστεί μια ελαφρά μείωση. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνουν φτωχότεροι.